Γεια, ευτύχησε εδώ. Είμαστε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και πάμε εξωτερικό σε ένα προορισμό που μας έχετε προτείνει άπειρες φορές. Πάμε μια βόλτα στο Βερολίνο. Και εννοείται πως πριν ξεκινήσουμε για οποιοδήποτε ταξίδι μας, έχουμε φροντίσει για την ταξιδιωτική μας ασφάλεια. Φτάσαμε! Είμαστε στο Βερολίνο. Είμαστε στο κέντρο της πόλης. Πάμε να αφήσουμε τα πράγματα στο δωμάτιο που είναι εδώ κοντά και ξεκινάμε την εξερεύνηση. Εδώ κλείσαμε. Αυτή η γειτονιά, επειδή έχει πολλά κυβερνητικά κτίρια και πολλές πρεσβείες, θεωρείται η πιο ασφαλής γειτονιά στο Βερολίνο. Επίσης είναι πάρα πολύ κεντρικά. Απ' την άλλη είναι ακριβή γειτονιά, αλλά αν είσαι τυχερός μπορεί να πετύχεις κάποια καλή προσφορά. Ωραίο, ανακαινισμένο, καθαρό δωμάτιο. Εδώ θα μείνουμε δύο βράδια. Βασικά εγώ θα μείνω. Δυστυχώς η Ηλέκτρα δεν ήρθε σε αυτό το ταξίδι, επειδή είναι έγκυος. Μπήκαμε στον 8ο μήνα. Και κάποια ταξιδάκια αυτό το διάστημα θα αναγκαστώ να τα κάνω μόνος. Εντάξει, τουλάχιστον έχω όλους εσάς μαζί. Και την Ηλέκτρα που συνεχώς μιλάμε και μου βοηθάει με πληροφορίες, έρευνα κλπ. Ωραία. Πάμε έξω βόλτα. Στο Βερολίνο είχαμε ξαναέρθει με την Ηλέκτρα πριν από 2 χρόνια. Είχαμε κάνει γύρισμα, αλλά ποτέ δεν είχε παίξει. Ήταν ένα γύρισμα το οποίο ποτέ δεν έγινε επεισόδιο Happy Traveler. Αν και πολλοί από εσάς, συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε την εκπομπή, μας έχετε προτείνει άπειρες φορές να έρθουμε και Βερολίνο και γενικότερα Γερμανία. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να δείτε ένα Happy Traveler στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Αυτό είναι το μνημείο του Ολοκαυτώματος. Φτιάχτηκε στη μνήμη των 6 εκατομμυρίων Εβραίων της Ευρώπης που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μνημείο αυτό εγκαινιάστηκε το Μάιο του 2005, στην 60η επέτειο από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η κατασκευή του προτάθηκε το 1988, αλλά πήρε 11 χρόνια για να εγκριθεί. Και από το 1999 που εγκρίθηκε, χρειάστηκαν 6 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Το μνημείο καταλαμβάνει μια έκταση 19.000 τετραγωνικών μέτρων και αποτελείται από 2.711 μονόλιθους. Το πολύ ιδιαίτερο με αυτό το μνημείο είναι ότι ο καθένας από αυτούς τους μονόλιθους είναι εντελώς ξεχωριστός. Δεν υπάρχουν ούτε 2 με τις ίδιες διαστάσεις. Και το επίσης ιδιαίτερο είναι ότι το έδαφος δεν είναι επίπεδο. Έχει αυτή την κυματοειδή μορφή και έτσι οι μονόλιθοι μοιάζουν σαν να κυματίζουν. Σε σχέση με άλλου είδους τέτοια μνημεία, εδώ οι μονόλιθοι δεν γράφουν τίποτα πάνω. Δεν έχει ονόματα θυμάτων ή κάτι παρόμοιο. Yeah.
Η πανέμορφη πύλη του Βραδεμβούργου, το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο της γερμανικής πρωτεύουσας. Η πύλη του Βραδεμβούργου ολοκληρώθηκε στις 6 Αυγούστου του 1791 και κατά το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας της αποτελούσε την είσοδο της πόλης. Αρχιτεκτονικά η πύλη μοιάζει πολύ με τα προπύλια της Ακρόπολης. Έχει 26 μέτρα ύψος, 65 μέτρα μήκος και 6 κύονες ζωρικού ρυθμού από την κάθε πλευρά. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όταν υπήρχε Ανατολικό και Δυτικό Βερολίνο, Ανατολική και Δυτική Γερμανία, αυτή η πύλη παρέμεινε κλειστή. Δεν μπορούσε να πας από τη μία μεριά στην άλλη. Άνοιξε ξανά όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου στις 22 Δεκεμβρίου του 1989. Πάνω από την πύλη υπάρχει ένα άγαλμα, μια ρωμαϊκή στρατιωτική άμαξα, η οποία τοποθετήθηκε εκεί το 2003. Εκείνη τη χρονιά ολοκληρώθηκαν και εργασίες ανακατασκευής του μνημείου. Εδώ η πλατεία Παρίζερ, μέσα από την πύλη του Βραδεμβούργου, είναι το πιο τουριστικό σημείο της πόλης. Επίσης, αυτή εδώ την πλατεία βρίσκονται πάρα πολλές πρεσβείες ξένων χωρών, από εκείνη της Αμερικής, από την άλλη της Γαλλίας, εκεί της Ουγγαρίας. Όταν είχαμε ξαναέρθει εδώ με την Ηλέκτρα, είχαμε κάτσει σε ένα από αυτά τα μπαγκάκια και είχαμε φάει μπισκότα. Τι περίεργο! Αδιάβροχο. Εντάξει, μάλλον δεν θα βρέξει, αλλά ποτέ δεν βλέπει να έχει ένα διάβροχο στη Σάντα σε περίπτωση που βρέξει. Όταν κουβαλά το διάβροχο, δεν λες, πόρε δεν έβρεξε, τζάμπα το κουβαλούσα. Όχι. Το έχει εκεί σε περίπτωση που βρέξει. Έτσι και την ασφάλεια την έχει σε περίπτωση που γίνει κάτι κακό. Και επειδή έχει ασφάλεια, νιώθει καλύτερα στο ταξίδι. Ακόμα και αν δεν συμβεί τίποτα. Είσαι καλυμμένο. Ξέρει ότι αν κάτι πάει στραβά, έχει προνοήσει. Ασφάλεια μπορείς να κλείσεις πριν από κάθε ταξίδι. Μπορείς να μπεις στη σελίδα του μεγαλύτερου όμιλου ταξιδιωτικής ασφάλειας και βοήθειας στον κόσμο και με απλά βήματα να κλείσεις την ασφάλεια για το επόμενο ταξίδι σου. Εμείς έχουμε τήσει ασφάλεια επειδή ταξιδεύουμε πολύ. Και αν ταξιδεύετε κι εσείς πολύ, συμφέρει. Αυτά, πάμε τώρα. Από τη δυτική πλευρά της αψίδας, από τη μεριά που βρίσκεται η πλατεία 18 Μαρτίου, ξεκινάει το μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, το Tiergarten. Αυτό το πάρκο πηγαίνει μέχρι την καρδιά του δυτικού Βερολίνου, που είναι η πιο σύγχρονη πλευρά της πόλης. Το πάρκο αυτό είναι ιδανικό και για βόλτα, και για τρέξιμο, και για πικνίκ. Ειδικά όταν έχει καλό καιρό, το αγαπάνε ιδιαίτερα και οι Βερολινέζοι και οι τουρίστες. Λένε ότι σε αυτό το πάρκο πρέπει να κάνεις πικνίκ. Ορίστε, κάτσαμε, να κάνουμε πικνίκ. Έχουμε τίποτα να μασουλήσουμε? Για να δούμε στη μαγική τσάντα Happy Traveler. Ωχωχω, ναι! Ορίστε εδώ, η αγαπημένη μας ελληνική σοκολάτα που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Πω, τέλεια, με ολόκληρα αμύγδαλα. Μόνο όταν λιώσεις το στόμα καταλαβαίνεις την αληθινή τέλεια γεύση της σοκολάτας. Κάθε μέρα που περνάει, τίποτα να αλλάξω δεν μπορώ. Άλλο τώρα πια δεν πάει, πρέπει την Ηλέκτρα να δω. Πού είσαι, πού είσαι, έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, μωρό μου γλυκό. Αυτή είναι λεωφόρος 17ης Ιουνίου. Ξεκινάει από την πύλη του Βραδεμβούργου και διασχίζει όλο το πάρκο. Στο βάθος υπάρχει μια μεγάλη πλατεία με την κολόνα του Θριάμβου και η λεωφόρος συνεχίζει προς τη δυτική πλευρά του Βερολίνου.
Πάρκο, φαρδιά, πεζοδρόμια, αψίδα από τη μία, κολόνα από την άλλη. Βρε, κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Είναι ακριβώς όπως το Παρίσι. Αυτή είναι η Σανζελιζέ του Βερολίνου. Όταν είχαμε έρθει παλαιότερα στο Βερολίνο με την Ηλέκτρα, είχαμε μείνει στη δυτική πλευρά, στο πιο μοντέρνο κομμάτι της πόλης, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό. Είχαμε κάνει πολλές βόλτες και είχαμε δοκιμάσει διάφορα τοπικά φαγητά. Είχαμε επισκεφθεί και μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις τουρισμού στον κόσμο. Γινόταν στο Βερολίνο τις μέρες που ήμασταν κι εμείς. Το καλύτερο μέρος για να κάνουμε γνωριμίες και να πάρουμε ιδέες για επόμενα ταξίδια. Ένας όμως ακόμα τρόπος για να πάρουμε ιδέες για επόμενα ταξίδια είναι οι δικές σας προτάσεις. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook και βρείτε μας στο Instagram και σε κάποιο σχόλιο γράψτε μας πού θα θέλατε να ταξιδέψουμε για επόμενο επεισόδιο Happy Traveler. Το Βερολίνο είναι γεμάτο με επιβλητικότατα ιστορικά μνημεία. Αυτό είναι το μνημείο του Σοβιετικού Πολέμου, που ήταν κομμάτι του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έγινε μεταξύ 1941-1945 και ήταν ο πιο αιματηρός πόλεμος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι το μνημείο που έφτιαξαν οι Σοβιετικοί όταν μπήκανε στο Βερολίνο και τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, στη μνήμη όλων των Σοβιετικών στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά την εισβολή των Ναζί στη Σοβιετική Ένωση. Ιστορικά το Βερολίνο πρώτον έχει ενδιαφέρον για ό,τι έχει να κάνει με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μιας και εδώ ήταν η έδρα του Τρίτου Ράιχ, και δεύτερον σε ό,τι έχει να κάνει με το ψυχροπολεμικό Βερολίνο, την εποχή που ήταν χωρισμένο σε ανατολικό και δυτικό, που υπήρχε το τείχος του Βερολίνου ανάμεσα, που χώριζε την ανατολική σοβιετική κομμουνιστική πλευρά με τη δυτική ευρωπαϊκοαμερικανική καπιταλιστική πλευρά. Αυτό είναι το Reichstag, το κοινοβούλιο της Γερμανίας. Το κτίριο είναι νέο αναγεννησιακού ρυθμού και από πάνω υπάρχει ένας θόλος, ο θόλος του Norman Foster. Σαν κτίριο έχει πλούσια ιστορία, βασικά παράλληλη με την ιστορία της Γερμανίας σαν χώρα. Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν χωρίστηκε το Βερολίνο, το Reichstag ήταν στη δυτική πλευρά, στον βρετανικό τομέα, και λειτουργούσε σαν μουσείο. Όταν επανενώθηκε η Γερμανία, βασικά λίγο μετά, το 1991, στεγάστηκε εδώ το κοινοβούλιο της χώρας. Πάμε να βρούμε κάτι να φάμε. Βασικά η Ηλέκτρα μου έχει φτιάξει μια λίστα με τα καλύτερα μέρη για φαγητό στο Βερολίνο. Έκανε μια έρευνα στο ίντερνετ από πολλά site και διάλεξε αυτά που θεωρεί τα καλύτερα. Τώρα το μόνο που μένει είναι να πάω εγώ να δοκιμάσω για να το επιβεβαιώσουμε και στην πράξη. Αφού δοκιμάσω θα προσθέσουμε σχόλια, θα φτιάξουμε τη δική μας λίστα και θα τη βάλουμε στο site μας, στο happytraveler.gr. Αυτή είναι η γέφυρα Marshall, από εδώ φαίνεται πολύ ωραία ο θόλος του Reichstag. Περνάει και ένα καραβάκι από αυτά που κάνουν τουριστικές κρουαζιέρες. Το ποτάμι που διασχίζει το Βερολίνο λέγεται Spree. Βασικά διασχίζει σχεδόν όλη τη Γερμανία και τη Τσεχία. Θα πάρουμε ποδήλατο για να πάμε στο εστιατόριο για να μην περπατάμε πολλή ώρα. Πάμε για φαγητό με το ποδήλατο. Δυστυχώς το πρώτο εστιατόριο στη λίστα ήταν κλειστό. Πάμε σε ένα άλλο.
πάλι καλά που έχουμε και εναλλακτικές. Πήρα το best seller του μαγαζιού, ένα χοιρινό που έχει και κάτι τηγανιτά πάνω κρεμμύδια και ένα κουνουπίδι τουρσί. Πολύ ωραίο ήταν το φαΐ, λίγο ακριβό για το μέγεθος των μερίδων, αλλά από γεύση άξιζε. Αναλυτικά σχόλια για τα φαγητά που δοκιμάσαμε στο Βερολίνο, αλλά και βίντεο, vlog, με όλες μας τις γαστρονομικές εμπειρίες, μπορείτε να βρείτε στο site μας happytraveler.gr και στο κανάλι μας στο YouTube. Το βράδυ το Βερολίνο έχει άλλη ατμόσφαιρα. Μια βραδινή βόλτα επιβάλλεται. Η πρώτη μας μέρα στο Βερολίνο έρθα στο τέλος της. Πάμε για ξεκούραση και συνεχίζουμε την εξερεύνηση αύριο. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αν σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Πριν πάμε πίσω στο ταξίδι μας, να πιούμε ένα καφέ. Πάμε πίσω στο ταξίδι μας. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Είμαστε στο Βερολίνο. Καλημέρα! Έχει ωραία μέρα σήμερα. Θα πάρουμε ποδήλατο. Βρίσκεις το ποδήλατο μέσα από εφαρμογή, πληρώνεις με πιστωτική κάρτα, το ξεκλειδώνεις και έφυγες. Είναι λίγο βρεγμένο. Έσω έτοιμος. Πάμε εδώ. Ωραία, φύγαμε. Εδώ είμαστε στο σημείο του Βερολίνου με τα περισσότερα ιστορικά κτίρια, όπως η Όπερα, όπως το Πανεπιστήμιο, όπως η Βιβλιοθήκη και διάφορα κυβερνητικά κτίρια που βρίσκονται εδώ. Το Ροζ κτίριο είναι η λυρική σκηνή και το Στρογγυλό κτίριο ο καθεδρικός ναός του Αγίου Χέτβιγκ. Αυτό είναι το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Όπερα και από εδώ το πριγκιπικό παλάτι. Πάμε από εκεί που είναι τα γνωστά μουσεία του Βερολίνου. Αυτή είναι η γέφυρα Σχλός, είναι από τις πιο ωραίες γέφυρες στο Βερολίνο και από εδώ έχει και τέλεια θέα κάτω το ποτάμι και από εκεί η πλατεία με τα μουσεία. Σε αυτό σημείο του Βερολίνου το ποτάμι χωρίζεται και δημιουργείται ένα νησάκι που λέγεται το νησί των μουσείων. Λέγεται έτσι επειδή έχει 5 πολύ σημαντικά μουσεία της πόλης. Αν είστε λάτρεις του μουσιακού τουρισμού, αυτό είναι το νησί σας. Το κτίριο που μοιάζει με Παρθενώνας είναι η παλιά εθνική πινακοθήκη της Γερμανίας. Πάμε μια βόλτα εκεί πέρα, με το ποδήλατο. Βασικά έχει αυτούς τους τέλειους διαδρόμους με τις κολόνες και πρέπει να είναι πολύ ωραία να ποδηλατείς αυτή την ώρα εκεί πέρα που δεν έχει καθόλου κόσμο. Να είμαστε στην καρδιά των μουσείων του Βερολίνου και επειδή είναι ακόμα κλειστά πρωί-πρωί δεν έχει καθόλου κόσμο.
Όταν πας Βερολίνο πρέπει να δεις ένα μουσείο. Ακόμα και αν δεν μπεις μέσα, πρέπει να έρθεις στο νησί των μουσείων για να τα απολαύσεις απ' έξω. Σαν κτίρια και μόνο είναι φανταστικά. Η Εθνική Πινακοθήκη της Γερμανίας. Μοιάζει λίγο με Παρθενώνα. Είμαστε στον κήπο Lustgarten, δίπλα στο ποτάμι. Εδώ βρίσκεται το Μουσείο Άλτες και ο Καθεδρικός Ναός του Βερολίνου, το Berliner Dom. Ο Καθεδρικός Ναός του Βερολίνου φτιάχτηκε μεταξύ 1894 και 1905 και έχει ύψος 116 μέτρα. Το εσωτερικό σαν ναός δεν είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, αλλά το ενδιαφέρον είναι να ανεβείς πάνω στην κορυφή του θόλου και να δεις τη θέα από ψηλά. Να ράξουμε και να φάμε κάτι. Βασικά δεν έχω φάει ακόμα τίποτα. Θα ξεκινήσω με μήλο και είμαι σίγουρος ότι η σημερινή μέρα θα έχει πολλά ωραία πράγματα που θα δοκιμάσουμε. Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινάει η μέρα με ελληνικό τραγανό και νόστιμο μιλαράκι από τη ζαγορά του Πηλίου. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε την ποδηλατάδα μας. Αυτή η τεράστια πλατεία είναι το Berlin Mitte. Εδώ βρίσκεται το Δημαρχείο της πόλης, καθώς επίσης και το πανέμορφο συντριβάνι του Ποσειδώνα και η εκκλησία της Παναγίας, της Σαν Μέρης. Απ' την άλλη μεριά είναι η πλατεία Alexander, Alexanderplatz. Και εδώ, ο τεράστιος πύργος του Βερολίνου. Ο πύργος της τηλεόρασης του Βερολίνου με συνολικό ύψος 368 μέτρα μαζί με την κεραία είναι το ψηλότερο κτίσμα σε όλη τη Γερμανία και το τρίτο ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτιάχτηκε μεταξύ 1965 και 1969 στην ανατολική πλευρά του Βερολίνου και ήταν έτσι ένα σύμβολο της δύναμης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Εκεί πάνω μπορείς να ανέβεις, όχι τέρμα-τέρμα στην κεραία, στην μπάλα, στα περίπου 210 μέτρα που έχει παρατηρητήριο και εστιατόριο. Ωραίο μαγαζί με σουβενίρ. Έχει ένα αμάξι απ' έξω. Ήταν από τα πιο εικονικά αυτοκίνητα του Βερολίνου. Δεν υπάρχουν πια, μόνο αντίκες. Είμαστε στην Alexanderplatz. Είναι η πιο εμπορική πλατεία του Βερολίνου με μαγαζιά και εμπορικά κέντρα γύρω-γύρω. Πετύχαμε μια διαδήλωση εδώ. Έχει έναν πλανόδιο πολιτή hot dog που έχει πάνω του μια κατασκευή για να ψήνει τα λουκάνικα και να σερβίρει και έχει και ομπρελίτσα. Ωραίο! Αυτό είναι το παγκόσμιο ρολόι. Γυρνάει και μπορείς να δεις τι ώρα είναι σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Για παράδειγμα στο Μεξικό είναι τώρα 4 το πρωί. Wellington, στη Νέα Ζηλανδία, είναι 10 το βράδυ. Ενώ στο Τόκιο είναι 7 το απόγευμα. Τώρα Ελλάδα είναι 12.30, ενώ εδώ στο Βερολίνο είναι 11.30 το πρωί. Στη Γερμανία πρέπει οπωσδήποτε να φας σνίτσελ, είναι το εθνικό φαγητό της χώρας. Υπάρχουν κάποια εστιατόρια που σερβίρουν σχεδόν μόνο σνίτσελ.
είναι τα λεγόμενα σνιτσελάδικα ή σνιτσελαρίες. Πάμε να φάμε σνίτσελ. Όταν έρθεις στη Γερμανία, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις και αυθεντική γερμανική κουζίνα. Φυσικά αυτό ισχύει για κάθε προορισμό που πας, αλλά στη Γερμανία έχει κάτι πράγματα να φας. Μούρλια! Ωραία φάγαμε. Ωραίο γερμανικό γεύμα. Πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Φύγαμε. Αν είστε λάτρης του street food, πρέπει να περάσετε από εδώ. Είναι μια αγορά σε ένα παρκάκι πλατείτσα, το οποίο έχει διάφορες καντίνες με πολλών ειδών street food. Πάμε μια βόλτα να δούμε τι έχει και ίσως λέω δοκιμάσουμε κάτι. Αυτή η αγορά λέγεται Wochenmarkt Spittelmarkt. Εντάξει, για να μην σημειώνετε τώρα, στη σελίδα μας στο happytraveler.gr βάζουμε μια λίστα με όλα τα πράγματα που κάνουμε και βλέπουμε στην εκπομπή μας. Εντάξει, δεν έχει πάρα πολλά. 5-6 καντίνες. Μία με γκούλας που έχει τελειώσει, μία με vegan φαγητό, μία με ασιατικό, noodles και τέτοια, ένα ιταλικό. Και έχει, αυτή που έχει το πιο πολύ κόσμο, πουλάει πατάτες. Πατάτες βρασές με διάφορες σάλτσες από πάνω. Επιβάλλεται όταν έρθεις στο Βερολίνο να μάθεις κάποια πράγματα για την εποχή που ήταν διχοτομημένο σε δυτικό και ανατολικό. Να δεις από κοντά το τείχος του Βερολίνου. Αυτό είναι το Charlie Checkpoint, το σημείο ελέγχου Charlie. Το διάσημο σημείο οριοθέτησης ανατολικού και δυτικού Βερολίνου. Από εκεί ήταν ο αμερικανικός τομέας και από την άλλη ήταν ανατολικός με τους σοβιετικούς. Εδώ υπάρχει αυτό το ιστορικό άσπρο φυλάκιο και απ' την άλλη υπάρχει το Black Box. Ουσιαστικά είναι σαν εκθεσιακός χώρος που αφορά το Charlie Checkpoint. Το 1961 μέχρι το 1989 το Βερολίνο ήταν χωρισμένο. Το τείχος του Βερολίνου ξεκίνησε να χτίζεται το βράδυ 12 προς 13 Αυγούστου του 1961 και γκρεμίστηκε από τις 9 Νοεμβρίου του 1989 και μετά. Για 28 χρόνια ήταν το σύμβολο της διχοτομημένης Ευρώπης και όταν έπεσε και γκρεμίστηκε ήταν ένα πολύ σημαντικό συμβολικό γεγονός για την ιστορία της Ευρώπης. Οι κάτοικοι της Δυτικής Γερμανίας το ονόμασαν τείχος της ντροπής, ενώ το καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας το ονόμαζε τείχος που μας προστατεύει από το φασισμό. Το ίδιο τείχος με δύο διαφορετικές οπτικές. Υπάρχουν κάποια κομμάτια του τείχους που ακόμα σώζονται για ιστορικούς λόγους και θα πάμε να τα δούμε. Μπορείς να κάνεις βόλτα με αυτά εδώ τα χαρακτηριστικά παλιά αυτοκίνητα. Κάνουν εκδρομή εδώ πέρα γύρω στο κέντρο της πόλης. Είναι πολύ χαρακτηριστικά και όμορφα. Πώς έχουν στην Κούβα τα παλιά αυτοκίνητα, έτσι και εδώ. Βέβαια εδώ δεν κυκλοφορούν πλέον στους δρόμους, παρά μόνο τα έχουν για τουριστικές εκδρομές, σαν αξιοθέατα. Τράμπι λέγονται αυτά τα αμάξια.
Εδώ υπάρχει το καλύτερα σωζόμενο κομμάτι του τείχους του Βερολίνου, που έχει μείνει όπως ήταν εκείνη την εποχή. Το τείχος του Βερολίνου δεν ήταν απλά ένα τείχος. Ήταν μια σύνθετη στρατιωτική κατασκευή που αποτελούνταν από δύο τείχη, το καθένα είχε 3,6 μέτρα ύψος και ανάμεσά τους υπήρχε διάδρομος περιπολίας. Υπήρχαν 302 παρατηρητήρια και συστήματα συναγερμού, 14.000 φύλακες, 600 σκυλιά και αλυσιδωτά πλέγματα. Και όλα αυτά όχι για να προστατεύσουν από κάποιον εισβολέα, δεν φοβόντουσαν μην μπει κάποιος μέσα, δεν ήταν οχυρωματικά έργα, ήταν σαν φυλακή, για να μην φύγει ο κόσμος έξω στη Δυτική Γερμανία. Βλέπετε, μέχρι το 1961 που χτίστηκε το τείχος του Βερολίνου υπήρχε μεγάλος αριθμός ατόμων από την Ανατολική Γερμανία που έφευγε και πήγαινε στη Δυτική. Και αυτό επειδή εκεί οι συνθήκες ζωής ήταν πολύ καλύτερες. Με έπιασε μια λιγούρα, για πάμε σε ένα καφέ. Τάση για καφεδάκι και γλυκάκι. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ, ακολουθήστε μας στο Instagram για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή και για να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler! Το βλέπουμε και εμείς όσο το βλέπετε κι εσείς. Τι νομίζετε, δεν ταξιδεύουμε συνεχώς. Υπάρχουν και στιγμές που αράζουμε στο σπίτι μας και αυτός είναι ο καινούριος μας καναπές. Το πήραμε εδώ από τη Θεσσαλονίκη από το Μαρμαρίδι. Και έχουμε και ένα βιντεάκι που ανεβάσαμε που πήγαμε να πάρουμε αυτόν τον τέλειο καναπέ. Περιμένουμε τα σχόλιά σας να μας πείτε αν σας άρεσε. Εμείς με το που μπήκαμε στο μαγαζί ήταν ο πρώτος που είδαμε και μας άρεσε. Τον ερωτευτήκαμε. Είναι ο τέλειος καναπές για να αράζεις και να βλέπεις Happy Traveler. Εν τω μεταξύ, όσο βλέπουμε την εκπομπή μαζί σας. Βλέπουμε και τα σχόλια και όλα αυτά που ανεβάζετε στο Instagram και το Twitter. Και ειδικά στο Instagram ανεβάζετε και stories και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας ακολουθείτε και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής. Α! Και τον Ηρακλή! Ξεκινάει το Happy Traveler! Happy Traveler, Ηρακλή! Επιστρέψαμε στο Happy Traveler, είμαστε στο Βερολίνο. Πριν προχωρήσουμε, θυμίζουμε ότι πριν φύγουμε για οποιοδήποτε ταξίδι, έχουμε φροντίσει για την ταξιδιωτική μας ασφάλεια. Αυτό το αξιοθέατο λέγεται Anhalter Bahnhof και ήταν ένας παλιός σιδηροδρομικός σταθμός που έκλεισε το 1952. Έχει μείνει μόνο η πρόσωψη. Αυτή ήταν η μπροστινή πλευρά. Ωραία, φεύγουμε. Αν θες να δεις το Βερολίνο από ψηλά, μπορείς να ανέβεις πάνω στον πύργο, αλλά έχεις και την επιλογή του αερόστατου. Υπάρχει ένα αερόστατο που ανεβαίνει πάνω στα 100 μέτρα. Ενδιαφέρουσα επιλογή. Πάμε πάνω. Το εισιτήριο κάνει 25 ευρώ, είναι αρκετά λεφτά, αλλά έχεις τέλεια θέα και δεν έχεις τζάμι, όπως αν πας στον πύργο. Αν πας πάνω στον πύργο, έχεις τζάμι εδώ μπροστά σου. Εδώ μπορείς να βγάλεις τέλειες φωτογραφίες. Πάνω θα κάτσουμε κάπου 12 λεπτά. Και είναι επίσης η ώρα που κάνει να ανέβει και να κατέβει. Τέλεια. Πήγαμε. Κουνιέται λίγο δεξιά-αριστερά από τον αέρα. Το μπαλόνι είναι γεμάτο με ήλιο, γι' αυτό πετάει. Και είμαστε δεμένοι κάτω με ένα σκηνί. Αν σπάσει αυτό το σκηνί, θα φύγουμε.
Ελπίζω να έχει μηχανισμό ακόμα και σε περίπτωση που σπάσει να μπορεί να σωθεί. Αλλά δεν θα σπάσει, γιατί να σπάσει. Έχει πάρει μια περίεργη κλίση από τον αέρα, αλλά είναι καλά δεμένο κάτω. Φαίνονται τα πάντα από εδώ, όλο το Βερολίνο. Κατεβαίνουμε πάλι κάτω. Φτάσαμε! Είμαστε πάλι κάτω. Thank you, bye. Bye. Αυτό το αερόστατο χωράει μέχρι 30 άτομα. Μπορεί να πετάξει με μέγιστη ταχύτητα 13 μέτρα το δευτερόλεπτο. Το ήλιο περιέχει 5.700 κυβικά μέτρα. Και λέει ότι είναι το μεγαλύτερο τέτοιου είδους αερόστατο στον κόσμο. Ωραία ήτανε! Είδαμε το Βερολίνο από ψηλά. Εδώ δίπλα στο κομμάτι του τείχους υπάρχει ένα μουσείο με δωρεάν είσοδο. Η τοπογραφία του τρόμου. Βασικά είναι μια έκθεση με ιστορικές πληροφορίες για την εποχή που το Βερολίνο ήταν υπό την ναζιστική κυριαρχία. Ένα κομμάτι της ιστορίας του Βερολίνου έχει να κάνει με τα καταφύγια της πόλης, είτε αυτά που δημιουργήθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε τα ψυχροπολεμικά καταφύγια. Αυτό είναι το Market Allen. Είναι μια αγορά τροφίμων που κυρίως μέσα έχει φαγάδικα. Πάμε μια βόλτα. Wow, πάρα πολύ ωραίος χώρος. Και το καλοκαίρι μεταφέρεται έξω. Δίπλα έχει έναν ανοιχτό χώρο πάλι με καντίνες. Τέλεια! Εντάξει, καμία σχέση με το άλλο που είχα πάει πιο πριν. Αυτό είναι το καλό. Εδώ να έρθετε. Και περιττό να πω πως έχει κάθε λογή σφαγάδικα. Παίρνεις ό,τι θέλεις και έχει πάρα πολλά τραπέζια για να κάτσεις και να φας. Εδώ ήταν παλιά αγορά. Βασικά υπάρχουν ακόμα και μαγαζάκια με τρόφιμα, αλλά πολλοί κόσμος πλέον εδώ έρχεται για να φάει. Εντάξει, έρχεται και για να ψωνίσει, έχει και σούπερ μάρκετ. Αλλά σκεφτείτε ότι άλλες εποχές αυτός ο χώρος ήταν γεμάτος με καταστήματα τροφίμων, σαν μια μεγάλη λαϊκή αγορά. Α, λοιπόν, από ό,τι βλέπω, υπάρχουν κάποιες μέρες της εβδομάδας που λειτουργεί εδώ αυτός ο χώρος σαν λαϊκή αγορά και γεμίζει με πάγκους. Από ό,τι κατάλαβα, είναι 3 μέρες την εβδομάδα. Γενικά στο Βερολίνο υπάρχουν πάρα πολλές αγορές τροφίμων και διάφορα μέρη με street food που λειτουργούν μόνο το Σαββατοκύριακο. Αν έρθετε Βερολίνο Σαββατοκύριακο, να τσεκάρετε πριν online τι είναι ανοιχτό και τι υπάρχει. Αν όμως δεν έρθετε Σαββατοκύριακο, αυτή εδώ η αγορά είναι ανοιχτή κάθε μέρα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Πήρα να δοκιμάσω κάτι. Στο Βερολίνο μπορείς να μετακινηθείς με το μετρό, αλλά εμείς μένουμε πιστοί στο ποδήλατό μας και κάνουμε γυμναστική και βλέπουμε καλύτερα την πόλη. Η γέφυρα Oberbaum. Με διαφορά η πιο όμορφη γέφυρα του Βερολίνου. Το East Side Gallery, από τις πιο όμορφες υπαίθριες γκαλερί τέχνης στον κόσμο. Ένα μεγάλο κομμάτι από το τείχος του Βερολίνου δεν γκρεμίστηκε και έγινε καμβάς για γραφιτάδες. Και κάποια από τα έργα τέχνης που έχουν ζωγραφιστεί στο τείχο του Βερολίνου έχουν γίνει παγκοσμίου φήμης έργα. Είναι πολύ εικονικά και χαρακτηρίζουν αυτή την πόλη. Εδώ είχαμε αεράξει με την Ηλέκτρα την άλλη φορά που είχαμε έρθει.
Επόμενη στάση, το καλύτερο μπεργκεράδικο του Βερολίνου. Πρέπει να περιμένεις την ουρά για να φας, αλλά αξίζει τον κόπο η αναμονή. Έχει τέλεια μπέργκερ, ίσως ένα από τα καλύτερα μπέργκερ ολόκληρης της Ευρώπης. Δοκιμάσαμε και ένα τοπικό αναψυκτικό. Καλό ήταν. Και μετά το φαγητό, μια βόλτα για χώνευση. Και επόμενη στάση, δωμάτιο. Ύπνος. Καληνύχτα. Τα λέμε αύριο. Επόμενη μέρα ξεκίνησε. Βόλτα πάλι πρωί-πρωί. Ήρθαμε στο Mall of Berlin, το πιο μεγάλο εμπορικό κέντρο του Βερολίνου. Πάνω-πάνω έχει food hall, με πολλά φαγάδικα. Πάμε να βρούμε κάτι να δοκιμάσουμε. Έχει πολλών ειδών εστιατόρια από διάφορες χώρες. Να και το γερμανικό με τα σνίτσελ. Ο χάρτης του food hall, κοιτάξτε. Είναι διάφορες χώρες. Ας πούμε εδώ έχει ιταλικό, γερμανικό, τουρκικό, λιβανέζικο, ιαπωνέζικο. Καλή φάση. Εδώ ινδικό. Και το εμπορικό κέντρο συνεχίζεται και στο δίπλα κτίριο. Είναι πολύ τεράστιο. Έχει και μια στριφογυριστή τσουλήθρα. These are the most popular here. Κάπου εδώ και αυτό το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Ήταν ένα ιδιαίτερο επεισόδιο, επειδή έλειπε το άλλο μισό του Happy Traveler. Βασικά, αυτό το επεισόδιο χωρίς την Ηλέκτρα δεν ήταν αληθινό Happy Traveler, γιατί χωρίς την Ηλέκτρα δεν θα υπήρχε Happy Traveler. Εδώ και 7 χρόνια ταξιδεύουμε την Ηλέκτρα σαν ζευγάρι. Και τα τελευταία 4 χρόνια που κάνουμε την εκπομπή Happy Traveler, παντού και πάντα έχουμε πάει μαζί. Είναι πολύ διαφορετικό και ιδιαίτερο για μένα να πάω σε έναν προορισμό χωρίς την Ηλέκτρα. Και νομίζω ότι όταν γίνεται αυτό, δεν νιώθω το ίδιο ευτυχισμένος. Δεν είμαι αληθινά Happy Traveler. Γιατί τα ταξίδια αποκτάν μεγαλύτερη αξία όταν τα μοιράζεσαι. Όταν ταξιδεύεις μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάς. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο, πάμε για check-in. Οι περιστάσεις όμως αυτής της περιόδου με την εγκυμοσύνη και την νεογέννητη κόρη μας αναγκάσανε να βγάλουμε και ένα επεισόδιο κάπως διαφορετικό. Ελπίζουμε τουλάχιστον σήμερα εσείς να ταξιδέψατε μαζί μας στο Βερολίνο και να νιώσατε ότι ήσασταν πλάι μου. Στο Facebook να βρείτε τη σελίδα της εκπομπής μας, γιατί εκεί κάνουμε και πολλούς διαγωνισμούς, και στο Instagram να βρείτε και εμένα και την Ηλέκτρα και το λογαριασμό της εκπομπής μας. Σε ταξίδια που πηγαίνουμε ανεβάζουμε πολλά stories και πολλές φορές σας ρωτάμε πράγματα για να μας προτείνετε ή για να διαλέξετε τι θέλετε να δείτε στην εκπομπή. Σας περιμένουμε εκεί για να ταξιδεύετε ακόμα πιο κοντά μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, φιλιά πολλά, και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!